αυτό το βίντεο για να σας δείξω μια πολύ ωραία εφαρμογή που βρήκα για το κινητό μου και θα σας κάνει χαρούμενους και εσάς αλλά και τους φίλους σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Σήμερα θα φτιάξουμε αφίσες για να στείλουμε τις όμορφες ευχές μας στους φίλους μας και να φύγουμε από τον κλασικό απλό τρόπο που στέλνουμε τις ευχές μας με ένα απλό χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Οπότε, τι σας έχω. Βρήκα μια πολύ ωραία εφαρμογή και θέλω να την εξερευνήσω μαζί σας. Εγώ την εφαρμογή την κατέβασα στο κινητό μου. Έχω ένα iPhone, υπάρχει εφαρμογή και για Android, την κατεβάζεται από το Play Store. Και την ανοίγουμε. Η εφαρμογή λέγεται Poster Maker. Μόλις ανοίξουμε την εφαρμογή μας βγάζει στο interface. Εδώ τι θα δούμε. Θα δούμε το Start New Design, θα δούμε το Old Open Work και θα δούμε και το Pro Version. Να ξέρετε ότι η εφαρμογή είναι Full Version, έτσι κι αλλιώς. Δεν σας έχει πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να κάνετε όπως έχουν άλλες εφαρμογές. Απλά σας βγάζει αρκετές, εκνευριστικά αρκετές διαφημίσεις. Εάν δεν έχετε την υπομονή μπορείτε να την αγοράσετε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, για να ξεκινήσουμε πατάμε Start New Design. Το κρατάμε πατημένο και το αφήνουμε. Και μας ανοίγει το Workstation. Τι έχουμε εδώ. Η εφαρμογή αυτή με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά γιατί μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλά layer. Ακριβώς σαν το Photoshop. Και να βάλουμε το ένα layer πάνω από το άλλο. Οπότε τι κάνουμε. Ανοίγουμε την εφαρμογή μας και μπαίνουμε στο ίντερνετ. Να κατεβάσουμε ένα όμορφο background. Ένα τρικάκι για την αναζήτηση, καλό είναι να ψάξετε Easter background vectors. Τα vector είναι πιο καρτουνίστικα, να το πω, στην μπακαλίστικη, γιατί είναι τα πιο μοντέρνα που λέω εγώ, τα πιο μοντέρνα. Να μην κατεβάσετε κάτι kits το οποίο δεν θα είναι τόσο όμορφο, να κατεβάσετε κάτι ωραίο. Οπότε θα αναζητήσετε vectors. Λοιπόν, βλέπετε κάτω ότι η εφαρμογή έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει color, type, logos, shape, έχει text, έχει να κάνετε background με, πώς το λένε, με degradient. Έχουμε πει πολλές φορές τι είναι το degradient. Έχει fill, έχει gallery, έχει draw, erase, move, opacity, έχει masks, έχει resize, να μπορέσετε να κάνετε την εικόνα resize και έχει το flip που μπορείς να αντιστρέψεις την εικόνα. Εγώ έχω κατεβάσει 2-3 εικόνες από το ίντερνετ και θα τις τοποθετήσω μέσα. Οπότε, πατάμε gallery, μας ανοίγει το gallery και ανοίγουμε την φωτογραφία μας. Αυτή εδώ και πατάμε done. Εκεί πέρα μπορείτε να την περιστρέψετε αν θέλετε, δεξιά ή αριστερά, αν θέλετε να τους δώσετε κάποια όμορφη κλίση. Εγώ θα την αφήσω έτσι γιατί μου αρέσει. Την μεγαλώνουμε με τα 2 τα δάχτυλα και την τοποθετούμε προς τα πάνω. Τι κάνουμε τώρα, πηγαίνουμε πάνω αριστερά και επιλέγουμε ένα επόμενο layer. Αφού κρατάμε το background σε ένα layer, θα ετοιμάσουμε ένα δεύτερο layer για να συνεχίσουμε την φωτογραφία μας. Τώρα, εμένα το Happy Easter μου αρέσει, θα το αφήσω. Οπότε, θα πάω παραδίπλα και θα πατήσω shape. Λοιπόν, πατάμε το shape, διαλέγουμε done στο χρώμα και βλέπετε ότι είναι ακριβώς ίδιο. Το μεγαλώνω και το βάζω κάτω από το Easter γιατί θα το κρατήσω εγώ το Easter. Happy Easter. Είναι πάρα πολύ ωραίο και όμορφο. Εσείς μπορείτε αν θέλετε να το σβήσετε. Πώς το σβήνουμε. Θα κρατήσουμε το ίδιο χρώμα και θα πάμε δίπλα στο Draw. Θα το επιλέξουμε. Create a new layer σας λέει. Θα πατήσετε OK. Και πάνω θα δείτε τα layers. Θα δείτε δίπλα και θα πατήσετε επάνω να κάνετε ένα νέο layer. Από εδώ πέρα πάνω έχει συν πλην. Το πλην σβήνει layer και το συν προσθέτει layer. Οπότε μόλις προσθέσουμε καινούριο layer θα πατήσουμε το draw και θα διαλέξετε τι θέλετε. Θα βάλετε από εδώ, θα μεγαλώσετε ή θα μικρύνετε κατά πόσο θέλετε να ζωγραφίσετε ουσιαστικά επάνω και θα επιλέξετε τον κύκλο, το πρώτο. Και θα έρθετε και θα κάνετε αυτό το πράγμα. Και βλέπετε ότι έχει σβήσει. Δεν σας άρεσε, θέλετε να κρατήσετε το Easter, έρχεστε πάνω και πατάτε το πλην από εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έφυγε απλά η ζωγραφιά ή αλλιώς το σβήσιμο που έχετε κάνει από πάνω. Λοιπόν, τοποθετούμε αυτό εδώ πέρα και τώρα θα προσθέσουμε κείμενο. Happy Easter, έτσι, χαρούμενο Πάσχα
Και από κάτω θα προσθέσουμε και καλή ανάσταση ή καλή ανάσταση ή ας πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πατάω νέο layer, έρχομαι, πατάω text εδώ πέρα κάτω και γράφω το κείμενο που θέλω. Επειδή αν γράψετε κείμενο θα σας το πηγαίνει το ένα κάτω από το άλλο, θα γράψετε, αν θέλετε να γράψετε δύο λέξεις θα τις γράφετε μία-μία. Δηλαδή θα γράψουμε χρόνια, done, θα τα μεγαλώσουμε τα χρόνια και θα κάνουμε νέο layer από πάνω και θα γράψουμε πολλά, done και θα το βάλουμε δίπλα. Επιλέγουμε πάνω από τα layer το χρόνια, το βάζουμε πάνω. Επιλέγουμε από τα layer το πολλά, το βάζουμε επάνω. Μπορείτε τώρα να το αλλάξετε και χρώμα αν θέλετε. Οπότε φτιάξαμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα μία αφισούλα να στείλετε τις ευχές σας με έναν πιο όμορφο τρόπο από το να στείλετε απλά ένα χρόνια πολλά. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν την ψάξετε θα βρείτε και εσείς περισσότερα πράγματα. Έχει πάρα πολλά πράγματα η εφαρμογή. Μπορείτε να παίξετε, μπορείτε να φτιάξετε και από την αρχή δική σας χωρίς να κατεβάσετε εσείς κάτι, να παίξετε με τα shapes. Έχει πολύ όμορφα μηνύματα μέσα που μπορείτε να τοποθετήσετε. Και επίσης μπορείτε ας πούμε, να τη χρησιμοποιήσετε και να φτιάξετε και κάποιο πρόγραμμα, αν θέλετε για τη δουλειά σας. Να βάλετε ας πούμε, μια ωραία εικόνα διακριτική και κάτω να γράψετε το κείμενο με το ωράριο. Πάρα πολύ ωραίο. Εύκολα και γρήγορα. Για να την αποθηκεύσουμε, πατάμε πάνω δεξιά το βελάκι και πατάμε Save as Image. Μόλις το πατήσουμε, θα μας ανοίξει αυτό εδώ πέρα. Θα το κάνετε crop επάνω γιατί θα σας το στείλει. Θα σας το έχει έτσι. Οπότε αν το κάνετε crop από επάνω εδώ και πατάμε done. Και πατάμε για τα iPhone Save Image As και θα πάει κατευθείαν στις φωτογραφίες μας. Και είναι έτοιμη να την στείλουμε και να πούμε τις όμορφες ευχές μας σε όλους. Και να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το κλισέ του μηνύματος που κάνουμε όλοι. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να ήταν κάτι το οποίο να σας βοήθησα και με το μήνυμα που θα στείλετε στους φίλους σας να τους εντυπωσιάσετε. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα δυνατό like, ένα δυνατό subscribe και να αφήσεις το σχόλιο σου από κάτω και που ξέρεις μπορεί να γίνει και μάθημα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μείνε συντονισμένος γιατί έρχονται πολύ δυνατά βίντεο. Πάρα πολύ δυνατά βίντεο.